Και πάμε να δούμε τα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Τούμπας πέρασε και από το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού χωρικού σχεδίου για την ανέγερση του νέου γηπέδου. Μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Μάκης Κυρεζίδης. Κύριε Κυρεζίδη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κύριε Συνμάτη, καλησπέρα στους ακροατές. Σχεδόν ομόφωνα δεν είχαμε σημαντικές αντιδράσεις εντός Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι, ουσιαστικά σχεδόν καμία αντίδραση. Κάποια λευκά, αν δεν κάνω λάθος, για λόγους απειλαϊκής εισπύρωσης και από κάποιες άλλες παρατάξεις για λόγους ιδεολογικούς. Ενστάσεις κατοίκων έχουμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης για όλη ενστάσεις την... δεν έχουμε σε αυτό το στάδιο. Έχουμε αντιρρήσεις και απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, οι οποίες λάβαμε υπόψη και υπηρεσία. Θα έχουμε ενστάσεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Όταν δηλαδή ουσιαστικά για να καταλάβουν και ακροατές, αύριο θα γραφτεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα σταλεί στο Υπουργείο, το οποίο θα μαζέψει όλες τις γνωμοδοτήσεις. Γνωμοδοτήσεις έχουμε σε αυτό το στάδιο από τους φορείς και από τους κατοίκους. Και ύστερα θα στείλει αυτό το συνοθήλευμα όλων αυτών των προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού για γνωμοδότηση. Μετά ο ΠΑΟΚ έχει. Το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού είναι πάλι Δήμου, αφορά Δήμο Θεσσαλονίκης, αφορά Περιφέρεια. Αφορά Υπουργείο. Υπουργείο. Αφορά Υπουργείο. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, πρέπει να εκπονήσει το πολεοδομικό σχέδιο, γιατί ακόμα είμαστε σε πρώιμο στάδιο και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Θα εκπονήσει ο ΠΑΟΚ το πολεοδομικό σχέδιο. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είναι ιδιώτης, έχει τα χρήματα, αυτό μπορεί να το κάνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το κάνουν οι δημόσιοι οργανισμοί, έτσι. Μπορεί να τρέξουν σε χρόνους ιδιωτικούς όλα αυτά για την ΠΑΟΚ. Και μετέπειτα θα στείλει το Υπουργείο στον Δήμο Θεσσαλονίκης για ανάρτηση του πολεοδομικού σχεδίου πια και την υποβολή εστάσεων από οποιονδήποτε. Ό,τι κάναμε με τη ΔΕΦ. Προεδρικό διάταγμα πότε θα έχουμε για όλα αυτά? Μετά αφού βγουν αυτοί οι εστάσεις, υποβολή εστάσεων και ανάρτηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης και εκείνη το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα κρίνει όλες αυτές τις εστάσεις, μετά έχουν του προεδρικού διατάγματος. Άρα, επαναλαμβάνω, η δική σας εμπειρία μιλάει ότι όλα αυτά μπορούν να κρυωθούν το 2021 ή το 2022 να ξεκινήσουν τα έργα. Το 2021 μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα διαδικαστικά. Είναι στο χέρι της ΠΑΟΚ όμως, μέχρι να τρέξει όλο αυτό, να τρέξει τις μελέτες κατασκευής. Έτσι. Δηλαδή να αρχίζει να μελετάει το τι θα κάνει. Από πότε είναι... μπορεί να αρχίσει, πότε είναι διασφαλισμένοι ότι θα γίνει εκεί το γήπεδο για να αρχίζει να κάνει τις μελέτες? Αν δεν τις έχει κάνει ήδη, λέω εγώ. Στους δημόσιους οργανισμούς και από τους δημόσιους φορείς, πιστεύω ότι είναι εξασφαλισμένο ότι θα γίνει το γήπεδο εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι δεν θα γίνει εκεί. Οι ενστάσεις των κατοίκων που είπατε ότι μπορεί να έχουμε στα επόμενα διαστήματα μπορούν να επηρεάσουν το θέμα κατασκευής του έργου? Και πού τα βλέπετε να οφείλονται? Πού έχουν ενστάσεις οι κάτοικοι? Θα διακινδυνεύσω να σας πω ότι ό,τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα από αντιρρήσεις κατοίκων είναι ίσονος σημασίας για τη συνέχεια έχουμε του έργου. Έχουμε κάποιο παράδειγμα? Μιλάμε για την υπογειοποίηση της Κλεάνθους. Τι είναι η υπογειοποίηση της Κλεάνθους για τον κόσμο που δεν το έχει δει, δεν το έχει μελετήσει? Μιλάμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς οι κάτοικοι δεν τα γνωρίζουν, τα οποία είναι τόσο πρώιμα τώρα και τα οποία δεν θα κρυφθούν στο παρόν στάδιο. Όσον αφορά την κυκλοφορική μελέτη ή πόσα μέτρα θα γίνει το Α ή το Β ή το Γ, θα κρυφθεί σε επόμενο στάδιο και δεν θα επηρεάσει το ειδικό χωρικό σχέδιο, την πολεοδομική δηλαδή τακτοποίηση η οποία ξεκινάει τώρα. Το αν εμένα μου αρέσει, αν είναι πράσινο ή άσπρο χρώμα, ή αν είναι λίγα μέτρα παραμένω ή λίγα μέτρα λιγότερα, ή αν θέλω υπογειοποίηση ή όχι της κλάδας, θα το κρίνουμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Τι κρίναμε εμείς τώρα, να σας πω λιγάκι να καταλαβαίνω. Βάλαμε το πλακάκι τώρα, να το πούμε σωστά. Βάλαμε το πλακάκι, το ειδικό χωρικό σχεδίο είναι το πλακάκι για να χτιστεί. Το πλακάκι. Πού θα μπούμε εμείς για να κάνουμε την παρέμβαση εκεί, σε όλη την περιοχή? Και τι θα έχει παρέμβαση αυτή, έτσι? Τι χρήση γης θα έχει? Δηλαδή, αποφάσισε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης και μαζί είναι σύμφωνο σχεδόν με την ΠΑΕΠΑΟΚ ότι εκεί θα έχουμε από φωτοβολταϊκά μέχρι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, από γήπεδο μέχρι κέντρο αποθεραπείας, από κέντρα φυσικής αποκατάστασης και συνεδριακό κέντρο και εμπορικές χρήσεις, εμπόριο δηλαδή και παροχή υπηρεσιών. Αν θα έχει όλες αυτές τις χρήσεις ή όχι, δεν είναι επί της παρούσης. Αυτό θα φανεί εν καιρό. Αλλά εκτιμάται ότι οι ενστάσεις των κατοίκων το μόνο που μπορούν να προκαλέσουν είναι μια καθυστέρηση άμα πάνε σε ένα συμβούλιο της επικρατείας. Μια τροποποίηση. Και να πούμε, παιδιά, ότι δεν θέλουμε τους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης στην Κλεάνθους και στη Μικρά Ασία με Κλεάνθους και στη Λαμπράκη στο σημείο το οποίο ορίζεται. Το θέλουμε λίγο πιο εκεί, θέλουμε περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς και ο Δήμος, η γνωμοδότηση που έχει κάνει, λέει διάφορα
σημεία τα οποία προτείνει και ο ίδιος. Πάμε δηλαδή να τα δούμε, μια που αρχίσαμε να περιγράφουμε τι θα γίνει στην περιοχή. Εγώ άκουσα χθες το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ζέρβα να μιλάει για μια επένδυση περίπου 140 εκατομμυρίων ευρώ για 20.000 θέσεις εργασίας στο στάδιο της κατασκευής του γηπέδου και όλων των υπολείπων, αλλά και 7.000 θέσεις εργασίας από την επομένη της λειτουργίας της. Πόσο θα αλλάξει η περιοχή της Τούμπας όπως την ξέρουμε? Θα αλλάξει δραματικά, θα αλλάξει ριζικά. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια έκρηξη εκεί ανάπτυξη σε όλη εκείνη την περιοχή και στην ακίνητη περιουσία όλων των κατοίκων, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους. Γιατί μιλάμε, εμείς έχουμε θέσει ως Δήμος Θεσσαλονίκης όρο για περισσότερο πράσινο, όρο για περισσότερες πεζοδρομήσεις, όρο για περισσότερους κοινοφιλείς χώρους και κτίρια τα οποία έχουν πολιτιστικό χαρακτήρα, θρησκευτικό, όπως είναι η Αγία Βαρβάρα δίπλα, ο αθλητικός σκοπός, όπως είναι το κολυμπητήριο το οποίο υπάρχει εκεί, και εκπαιδευτικός, όπως είναι τα σχολεία. Όλες αυτές οι χρήσεις διασφαλίζονται όσον αφορά από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά δεν υπάρχει καμία τήρηση και από την ΠΑΕΠΑΟΚ βέβαια, για να το σημειώνουμε αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις χρήσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν για να εκμεταλλευτούμε τις επόμενες δεκαετίες ή αμέσως με την κατασκευή του γηπέδου. Απ' την άλλη, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, μιλάμε για μια επένδυση η οποία θα πέσουν τα λεφτά στην πόλη, θα πέσουν τα λεφτά στην περιοχή, θα χρειαστούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας για την κατασκευή, αλλά επιτρέψουν να πω και πάρα πολλές θέσεις εργασίας και μετέπειτα για τη λειτουργία και του χώρου, των χώρων εμπορίου και των χώρων αναψυχής, καθώς προβλέπεται και αναψυκτήρια, εστίαση, έτσι. Χώροι οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως κέντρα αποθεραπείας, κέντρα φυσικής αποκατάστασης, συνεδριακό κέντρο, εμπορικά καταστήματα, όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε αλλάζουν την εικόνα της Τούμπας, της Άνω και της Κάτω Τούμπας εκεί στα όρια που βρίσκεται το γήπεδο του ΠΑΟΚ και δίνουν και μια αναβάθμιση γενικότερα της περιοχής. Καθώς είναι μια μεγάλη περιοχή, η περιοχή παρέμβασης. Διαβάζω στην απόφαση ότι μιλάμε για Γρηγορίου, Λαμπράκη, Αδαμίδου, Μικράς Ασίας, Διογένους και Παπαϊλιάκη. Είναι αρκετά μεγάλη. Δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι όλο αυτό, αν έχει μετρηθεί όλη αυτή η παρέμβαση. Καθώς είχαμε πέρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, έχουμε και ένα χώρο περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων που δόθηκε από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το Ελληνικό Δημόσιο. Ήταν ο περιβάλλον χώρος που λέγαμε της Τούμπας, έτσι ώστε να γίνουν οι εγκαταστάσεις. Εγώ διαβάζω για την εξαίρεση της Λαϊκής. Τώρα είναι μικρό το ζήτημα, αλλά το έπεσα πάνω μου διαβάζοντας την απόφαση. Υπάρχει από τώρα απόφαση να φύγει η Λαϊκή ή είναι κάτι που θα το δούμε στο μεταγενέστερο στάδιο? Θα το δούμε σε μεταγενέστερο στάδιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν υπογειοποιηθεί η Χλεάνθους, αν καταλήξουμε εκεί, δεν θα μπορεί να υπάρχει υπόγεια Λαϊκή. Αν γίνει συγκεκριμένος πεζόδρομος, συγκεκριμένες χρήσεις και πράσινο στην περιοχή, θα έχει δυσκολίες, αλλά αυτό είναι κάτι τόσο ίσονο σημασίας για επιτυχία. Φαντάζομαι και με τα έργα. Φαντάζομαι και τα έργα την ώρα που θα γίνονται οι κατασκευές, θα κρατήσουν 2-3 χρόνια. Φαντάζομαι ότι από τότε θα μετακινηθεί με τις θέσεις στάθμευσης. Καθώς ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι θα διαμορφώσει αυτό που είπατε πριν, κοινόχρηστους χώρους και κοινοφελείς, και θα τους παραδώσει στο Δήμο. Είναι μέσα στην συμφωνία με τον Δήμο, σωστά? Θα τους παραδώσει ελεύθερους από κάθε βάρος. Από εκεί και πέρα θα τους διαχειρίζει το Δήμο, θα τους συντηρεί και θα είναι στην κοινή χρήση όλων των δημοτών. Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Αυτό εμείς είμαστε εκεί για να το διασφαλίσουμε, έτσι, γιατί εμείς διασφαλίζουμε και τα συμφέροντα των δημοτών. Ότι δεν θα χτιστεί ένα απέραντο πράγμα το οποίο δεν θα έχει κοινόχρηστους χώρους και πράσινο. Θα γίνουν χώροι στάθμευσης 600 συνολικά. Ποια είναι η συμφωνία? Δεν έχει καταλήξει ούτε η ΠΑΕΠΑΟΚ, ούτε ο Δήμος, ούτε οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι γνωριστούν στον αριθμό. Αυτή τη στιγμή η σκέψη είναι να γίνουν δύο υπόγειοι χώροι στάθμευσης με 600 μέχρι 800 θέσεις. Αλλά αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, θα εξαρτηθεί και από την κυκλοφοριακή μελέτη, από το φόρτο δηλαδή, το οποίο μπορεί να σηκώσει όλη αυτή η περιοχή. Δηλαδή, μπορεί να κάνει και 5.000 θέσεις στάθμευσης στο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι πώς θα μπαίνουν και πώς θα φεύγουν αυτά τα 5.000 αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι απόρρια της κυκλοφοριακής μελέτης, τι φόρτο μπορεί να δεχτεί οι παράδρομοι, όλοι αυτοί οι δρόμοι οι οποίοι θα οδηγούν στους υπόγειους χώρους στάθμευσης, ώστε να κατασκευαστούν με αυτές τις προδιαγραφές. Δεν έχει νόημα να κατασκευάσουμε υπόγειους χώρους τα οποία θα εκλοβίζουν τα αυτοκίνητα μέσα στους υπόγειους και δεν θα μπορούν να βγουν στους δρόμους της πόλης. Κύριε Κυριζίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα, και όταν θα πάμε στην υλοποίηση όλων αυτών των έργων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα έχει ενεργό ρόλο σε όλες τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις. Μιλάμε για ένα έργο υπερτοπικό πόλο λειτουργιών και αναψυχής ισχυρής δυναμικής και εμβέλειας. Έτσι το ονομάζει ο ΠΑΟΚ στην απόφασή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σκεφτείτε ότι τρέχουμε ταυτόχρονα και το σχέδιο της ΔΕΘ. Αν γίνουν αυτές οι δύο παιδίες τα επόμενα 4, 5, 3, 6 χρόνια στην πόλη, πώς θα αλλάξει η εικόνα και η ζωή μας
τουλάχιστον σε αυτό το ανατολικό κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Το βρήκα, Κώστα Γιαλαμπούκη, είναι 119.500 τετραγωνικά μέτρα όλο το ειδικό χωρικό σχέδιο, 12 οικοδομικά τετράγωνα, τμήματα άλλων δύο οικοδομικών τετραγώνων στα οποία θα γίνουν όλες οι παρεμβάσεις για το γήπεδο της Τούμπας, το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ακριβώς όπως το περιέγραψε ο κύριος Κυριζίδης, έχουν μπει να γίνουν πολλά μέσα, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν όλα, δηλαδή η ενότητα που θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να κάνει έχει από τις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές, κέντρα αποθεραπείας, εργοστάσεις, εργαστήρια φυσικοθεραπείας, φυσική και ιατρική αποκατάσταση, συνεδριακά κέντρα, εστίαση, αναψυκτήρια, κέντρα αναψυχή, εμπόριο, παροχή προσωπικών υπηρεσιών, στάθμευση, γονές, ανακύκλωση, πράσινα σημεία, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Είναι μόνο αυτά που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Στους κοινόχρηστους τώρα χώρους είναι μέσα η κοινωνική πρόνοια, τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, η γυμνάσια Λύκη, αν χρειαστεί κάποιες παρεμβάσεις να κάνει ο ΠΑΟΚ για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, άλλες μικρότερες αθλητικές εγκαταστάσεις για τους πολίτες, η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας ως θρησκευτικός χώρος, πολιτιστικές εγκαταστάσεις καθώς εκεί είναι η τέταρτη δημοτική κοινότητα, και να κάνει και άλλα αναψυκτήρια, αναψυχή και γωνιές ανακύκλωσης και για χάρη του Δήμου. Είναι πολλά τα οποία περιλαμβάνονται μέσα στο ειδικό χωρικό σχέδιο για μια μεγάλη επένδυση 140 εκατομμυρίων ευρώ.